Κυρίες και κύριοι, αφού ευχηθούμε σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν, καλή Τεσσαρακοστή, διανύουμε την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σήμερα ξεκινάμε την περιπλάνηση στον χώρο της φιλοσοφίας και της θεολογίας, να μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα, να μιλήσουμε για μυστικισμό, για μυστική ένωση του ανθρώπου με το Θεό, κάτι που εξέτασε η φιλοσοφία και η θεολογία και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το εξέτασε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Επίσης, ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης μίλησαν για την ένωση αυτή, για τη συνάντηση του χτιστού με το άχτιστο. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση διαμέσου της αγάπης. Και πριν περάσουμε στον κύριο Τζακλή και στα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, επίσης, επειδή σήμερα ο καθημερινός άνθρωπος, ο άνθρωπος εποχής μας έχει προβληματισμούς, ανησυχίες, δίνεται ευκαιρία σε όλους τους φίλους να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο που βλέπετε, για να στηρίξουμε όλοι μαζί, να υπάρξει μια αλληλεγγύη, μια σύμπραξη δυνάμεων ανθρώπων, πνευματικών ανθρώπων, την προσπάθεια την οποία κάνουμε εδώ, την περιπλάνησή μας στον χώρο της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Έχουμε ανάγκη ουσιαστικά την στήριξη όλων των φίλων, να ακούσουμε τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τα ερωτήματα, τα οποία σε κάθε εκπομπή πάντοτε είναι κοντά μας και απαντούμε σε όλα. Θα περισσότερα από τα ερωτήματα που ερωτάνε οι φίλοι. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Αυτό είναι σημαντικό. Θα ήταν σημαντικό να μπορούσαμε να τα απαντήσουμε, αλλά δεν μπορούμε, προσπαθούμε να απαντήσουμε στα περισσότερα. Περνάμε και στα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Είναι η έννοια της ψυχής, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Τι είναι η ψυχή ουσιαστικά, σχέση σώματος και ψυχής μέσα στον άνθρωπο. Πώς επηρεάζει η ψυχή τον άνθρωπο και τι συμβαίνει με τα θάνατο ζωή. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα. Είχαμε μιλήσει για την κρίση στην προηγούμενη εκπομπή. Θα δούμε και άλλα στοιχεία, την οπαράδοση, την κόλαση. Τα ερωτήματα αυτά πάντοτε είναι διαχρονικά, απασχολούν και συνεχίζουν να απασχολούν τον κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Το επόμενο βιβλίο είναι Ο Χρόνος, η αξιοποίηση του χρόνου, τα τάλαντα, η κλίση του ανθρώπου, ο χρόνος, πώς τον βιώνουμε μέσα από τα ανθρώπινα δεδομένα. Περνάμε στο επόμενο βιβλίο που είναι Ο Νεοπλατωνισμός. Θα μιλήσουμε σήμερα για μυστικισμό. Θα μιλήσουμε για τη μύηση του ανθρώπου και πώς μπορεί να οδηγηθεί μέσα από το φωτισμό, μέσα από την έλαμψη, μέσα από την κάθαρση, την ενδοσκόπηση, την ησυχία. Δούμε όλες αυτές τις έννοιες που τις αναλύω και τις εξετάζω σε αυτό μου το έργο. Και θα δούμε λοιπόν τι λέει ο Νεοπλατωνισμός, ο Πλοτίνος, για την προσπάθεια του ανθρώπου να καθαριστεί. Θα μιλήσουμε για την ασκητική της καθάρσεως. Όλα αυτά λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να τα επιτύχει μέσα από την αγάπη. Η αγάπη του ανθρώπου, η αγάπη του ανθρώπου για τον συνάνθρωπο, ο Θείος Έρωτας που αναλύεται μέσα από την πατερική θεολογία, τον βοηθάει μέσα από τα σκαλοπάτια αυτά να φτάσει στον ίδιο το Θεό. Όλα αυτά τα δούμε, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή καινούργια εκπομπή. Και προχωράμε και τελειώνοντας τα βιβλία, έχουμε αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, ένα καινούριο σύγγραμμα, απλό κατανοητό σε απλή γλώσσα, για όλους τους φίλους, σε τιμές ουσιαστικά κόστους, που μιλάει για τη σύζευξη των δύο αυτών των κόσμων. Αναλύω όλα τα χωρία μέσα και τις ομοιότητες μέσα από το φιλοσοφικό και θεολογικό κόσμο, τελειώνοντας, κλείνοντας την εισαγωγή και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, μιλάμε για τα θέματα της μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική και η ιστορία του τόπου μας, να γνωρίζουμε την ιστορία του έθνους μας. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να ρωτήσετε και για τα πέντε βιβλία στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο τηλέφωνο που βλέπετε και μπορείτε να αφήσετε ερωτήματα και τα ενδιαφέροντά μας. Και να μας πείτε τα δικά σας ενδιαφέροντα, τα οποία συγκλίνουν πολλές φορές και με τα δικά μας ενδιαφέροντα. Κύριε Τζακλή, καλησπέρα σας και σήμερα ξεκινάμε μαζί. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή Τεσσαρακοστή που αρχίζει τώρα. Το στάδιο του αγώνος. Όσο μπορούμε περισσότερο, κύριε Φουντουλάκη, να αγωνιστούμε, να κόψουμε τα πάθη μας. Ευκαιρία είναι τώρα, διότι το Άγιο Πνεύμα βοηθάει περισσότερο σε αυτή την εποχή, λόγω του ότι είναι η εποχή που οι χριστιανοί προσπαθούν να υπερκεράσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, να κάνουν κάτι καλό, το οποίο θα τους βοηθήσει και πνευματικά και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες εποχές, σε αργότερα. Και θα μείνει στην αιωνιότητα οτιδήποτε καλό έχουμε να πάρουμε από αυτή την περίοδο. Λέγαμε λοιπόν, τι λέγατε. Λέγαμε το εξής. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να δώσουμε και ένα έναυσμα για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας.
είπα και στην εισαγωγή, θα μιλήσουμε σήμερα για την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Έχουμε την άρση της διαιρέσεως μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, μάλιστα, μεταξύ ψυχής και Θεού, ανθρωπίνου εγώ και Θείου εσύ. Ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος όλα αυτά μέσα από την αγάπη μπορούν να ξεπεραστούν, να ξεπεράσει ουσιαστικά την γέφυρα αυτή που υπάρχει μεταξύ του χτιστού του ορατού κόσμου με το αόρατο. Η αγάπη, λοιπόν, είναι κάτι που, όπως γνωρίζουμε, ανούμε τα χαρίσματα των μεγάλων γερόντων της εποχής μας, μάλιστα, μέσα από την ανυπέρβλητη, την αγνή, την ανιδιωτελής αγάπη, κατάφερα να φτάσουν μέσα στο κάλος του Θεού. Όπως είπατε, η ένωση αυτή πρέπει να γίνει μεταξύ Θεού και ανθρώπου και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία που θα μας ενώσουν με τον Θεό. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη δουλειά σε πάνω σε αυτό το θέμα έχει γίνει από τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Αυτός ήρθε για να κάνει αυτό ακριβώς που λέμε τώρα. Να ενώσει τη γη και τον ουρανό, τους ανθρώπους με τον Θεό. Έχει γίνει λοιπόν, κύριε Φουντουλάκη, μεγάλη προεργασία από τον Χριστό. Εμείς φτάνει τώρα μόνο να πούμε ναι, θέλουμε να βάλουμε το θέλω το δικό μας και την προσπάθεια αυτή που μας τη δείχνει η Εκκλησία σε αυτό το διάστημα, δηλαδή με προσευχή, με λίγη νηστεία το καταδύναμη, με το να μην κατακρίνουμε τους ανθρώπους, με το να έχουμε μπροστά στα μάτια μας τη θυσία του Χριστού, με την οποία ξεκινάει όλος αυτός ο εσμός της σωτηρίας της ανθρωπότητος, διότι ο Χριστός δεν ήρθε για να σώσει μόνο τους Εβραίους, αλλά ήρθε για να σώσει όλη την ανθρωπότητα. Επομένως, έχοντας τον Χριστό σαν πρότυπό μας, έτσι, στον αγώνα αυτό, εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον του ψέματος, εναντίον των κακών ροπών του ανθρώπου, θα προχωρήσουμε στο στάδιο αυτό για να κάνουμε αυτή τη μυστική ένωση που λέτε, η οποία γίνεται μέσα στον άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι, ιδίως οι Άγιοι, την κρατάνε μυστική. Δεν θέλουν τους επένους των ανθρώπων, βλέπετε, και θέλουν τους επένους μόνο του Θεού. Γι' αυτό και στο σημερινό Ευαγγέλιο που θα δούμε, μας επισημαίνει αυστηρά ο Χριστός, μην κάνετε πράγματα για να τα βλέπουν οι άνθρωποι. Μην κάνετε πράγματα για το θεαθήνο, όπως κάνουν οι Φαρισαίοι, που μακραίνουν τα κράσπεδα των φορεμάτων, τους λέει, για να τα κάνουν μεγαλοπρεπή, ή κάνουν το πρόσωπό τους καταβεβλημένο, για να φαίνονται ότι υποφέρουν για την ανθρωπότητα. Να τα αναλύσουμε όλα αυτά στο Ευαγγέλιο. Ναι, Άγιοι αυτοί, έτσι, να δείχνουμε σημεία αγιότητας. Μην το παίξουμε δηλαδή Άγιοι. Αυτό ο Χριστός δεν θέλει να το παίζουμε Άγιοι. Θέλει να είμαστε Άγιοι, αλλά να μην φαινόμαστε ότι είμαστε Άγιοι. Μιλήσαμε λοιπόν και για την ανιδιωτελή αγάπη, κάτι που σπανίζει στην εποχή μας. Ασφαλώς. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένα περιστατικό πριν προχωρήσει και το αναλύσουμε, γιατί μιλήσατε για την κατάκριση. Μιλήσατε για ένα σημαντικό στοιχείο της Μεγάλης Τετρακόστης, που είναι το να μην κατακρίνουμε κάποιον. Λένε λοιπόν το εξής, ότι ο μεγάλος Σοκράτης, που βλέπουμε και εικόνες κατά τη διάρκεια της εκπομπής και σε όλες τις εκπομπές, από το αιώνιο πρότυπο του μεγάλου δασκάλου του Σοκράτη, που υμνούμε εδώ την φιλοσοφία και την πατρική θεολογία, λένε λοιπόν, κυρία Τζακλή, ότι ναι, ο Σοκράτης λοιπόν περπατούσε και ήρθε κάποιος γνωστός του να του πει κάτι για κάποιο μαθητή του. Και ο Σοκράτης, πριν λοιπόν του πει αυτό που ήθελε να του πει, λέει ο Σοκράτης, θέλω λέει, να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Λέει να ακούσω. Αυτό λέει που θα μου πεις, το έχεις διασταυρώσει, το έχεις επιβεβαιώσει για το μαθητή μου. Λέει αυτός, όχι ακριβώς. Συνεχίζοντας λοιπόν τις ερωτήσεις ο Σοκράτης προς τον άνθρωπο που ήθελε να πει κάτι για τον δικό του μαθητή, αφού λοιπόν του είπε το πρώτο στοιχείο πολλές φορές. Προφανώς όλοι, κακό, ε. Ναι, όλοι πέφτουμε στην παγίδα, γιατί δεν έχουμε διασταυρώσει, δεν έχουμε επιβεβαιώσει πληροφορίες. Συνεχίζοντας, του λέει ο Σοκράτης, αφού δεν το έχεις επιβεβαιώσει, να ακούσουμε, λέει, τι άλλο θες να μας πεις. Αλλά πριν προχωρήσεις, θέλεις, λέει, να πεις κάτι το οποίο είναι καλό ή κακό. Πιστεύω, λέει, ότι θες να πεις κάτι κακό για το μαθητή μου αυτό. Λέει, έτσι είναι, θέλω να πω κάτι κακό. Και τρίτον, κατά πόσο, λέει, είναι ωφέλιμο για μένα να το ακούσω αυτό, είναι χρήσιμο, θα με ωφελήσει, είναι κάτι το οποίο θα με ανυψώσει πνευματικά. Άρα λοιπόν, και θα μας πείτε, είναι σημαντικό αυτό, κυρία Τζακλή, γιατί σήμερα όλοι πέφτουμε στην παγίδα να κατακρίνουμε. Και επειδή διανύουμε τη Μεγάλη Τετρακοστή μέσα από τις αρετές αυτές, υπάρχει και η προσευχή στο Μεγάλο Απόδειπνο, το οποίο τονίζεται ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε τους συνανθρώπους μας.
Τονίζει λοιπόν και ο Σωκράτης αυτό το πράγμα. Κάτι που αν το δούμε και κάνουμε μια διαχρονική εφαρμογή, θα δούμε ότι σήμερα, χωρίς να έχουμε επιβεβαιωμένα στοιχεία, κατηγορούμε, κρίνουμε. Δεύτερον, λέμε πράγματα που είναι άσχημα για τον συνάνθρωπό μας. Και τρίτον, αυτό που είπε και ο μεγάλος δάσκαλος, ο Σωκράτης, το αιώνιο πρότυπο, ότι κατά πόσον αυτά που ακούμε μας ωφελούν. Ωφελούν την ψυχή μας, ωφελούν την πνευματική τροφή που θα πρέπει να δίνουμε στροφή στην ψυχή μας μέσω της πνευματικής τροφής. Για να κατακρίνει κάποιος, αγαπητέ μου Γιώργο, για να κατακρίνει κάποιος κάποιον άλλον, είναι σίγουρο ότι δεν τον αγαπάει. Διότι αν τον αγαπούσε, θα το κρύβε αυτό το ελάττωμα του αδερφού του. Απόδειξη ότι δεν κατακρίνουμε ποτέ δημοσίως τα παιδιά μας για αυτά που κάνουν, έτσι δεν είναι? Αλλά μόνο σε κλειστό κύκλο και αν πρόκειται να ωφεληθούν τα παιδιά από αυτό. Δηλαδή, θα πάμε σε ένα γιατρό να πούμε ότι το παιδί κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο. Δεν τα διαπομπεύουμε, τα πρόσωπα που αγαπάμε δεν τα διαπομπεύουμε. Δεν πάμε στον καθένα να του πιάνουμε τα αυτιά και να του λέμε, ξέρεις, ο γιος μου είναι εκείνο, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Όχι. Άρα λοιπόν το να φτάσει κανείς να κατακρίνει και να λέει αυτός είναι ομοφιλόφιλος, ξέρω εγώ, αυτός ο νέος κλπ. Και να τον κατακρίνει γι' αυτό, πάει να πει ότι δεν τον αγαπά. Αν ήταν γιος του, δεν θα το έκανε ποτέ, έτσι δεν είναι? Να λοιπόν, γιατί χρειάζεται η αγάπη στη σχέση των ανθρώπων, για να είμαστε υποχωρητικοί και να μιλάμε όταν πρέπει να ωφελήσουμε τους άλλους, όπως είπε και ο Σωκράτης, και όχι να μιλάμε έτσι αέρα κοπανιστό και να λέμε ότι μας κατεβαίνει και να δημιουργούν και προβλήματα στους άλλους ανθρώπους. Το να πικράνεις έναν άνθρωπο είναι πάρα πολύ βλαβερό, πάρα πολύ. Είναι βαρύ για την ψυχή του ανθρώπου το να πικρίνει τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να παραδώσουν ψυχή, γιατί ξέρουν ότι έχουν πικράνει ανθρώπους. Θέλουν να τους δούνε, να γίνει μια καταλλαγή, να συγχωρεθούν δηλαδή με τους άλλους και τότε φεύγει η ψυχή. Αυτά δεν είναι περίεργα, συμβαίνουν καθημερινά στα ιδρύματα που είμαστε τόσα χρόνια, τα έχουμε δει. Ότι η ψυχή πρέπει να καθαρίσει για να παραδοθεί στο Θεό καθαρή. Και αν δεν έχει καθαριστεί πριν, εναγωνίως ο άνθρωπος προσπαθεί στα τελευταία λεφτά της ζωής του να την καθαρίσει την ψυχή του, για να την παρουσιάσει στο Δημιουργό καθαρή. Και γιατί καταλαβαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βεβαίως. Να είναι καθαρή η ψυχή όταν θα φύγει από το σώμα και θα πάει στο Δημιουργό. Όχι, λέω το εξής, επειδή πολλοί φίλοι το γνωρίζουν, άλλοι δεν το ξέρουν, ή ότι ξέρουν όλοι ότι το βλέπουν κιόλα στην ιδιότητά σας, ότι είστε γιατρός, αλλά δεν γνωρίζουν τις βιωματικές σας εμπειρίες. Επειδή είπατε για τα ιδρύματα πριν, ναι, επειδή ναι, ναι, έχετε ζήσει τον ανθρώπινο πόνο, έχετε δει όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί από κοντά και όχι ακούγοντας. Είχα γιατρούς αρρώστους. Πείτε μας λίγο, έτσι, δύο βιωματικές εμπειρίες. Είχα γιατρούς αρρώστους. Ήμουνα στο ίδρυμα τη στέγη υγειονομικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, που είχαμε κατάκητους γιατρούς, όλους τους του υγειονομικού, αυτοί που καλύπτουν το βιβλιάριο. Δηλαδή, οδοντίατρους, κτηνίατρους, γιατρούς κλπ. Και υπερήλικες, όλοι ήταν υπερήλικες. Ερχόντουσαν, να πούμε, μετά τα 75-80 χρόνια και έμεναν στο ίδρυμα ένα διάστημα και πολλοί απεβίωναν στο ίδρυμά μας εκεί. Εδώ αυτό το ίδρυμα τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει κλείσει, έχει 10 χρόνια που είναι κλειστό. Είναι απέναντι από τη Γάδα. Από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Ναι. Εκεί λοιπόν μια δεκαετία ήταν ένα πανεπιστήμιο δεύτερο για μένα, για να δω τους ανθρώπους και πώς σκέφτονται στα τελευταία τους χρόνια και προσπάθησα να τους συμπαρασταθώ όσο μπόρεσα, όσο άντεξα κι εγώ. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν γιατρό, για οποιοδήποτε προσωπικό, να βλέπει συνεχώς κατακύτους ανθρώπους, έτσι. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά αυτή. Οι περισσότεροι νοσοκόμοι είχαν πάθει κατάθλιψη και νοσηλευόντουσαν οι καημένες. Λοιπόν, εκεί όμως, μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο, γνώρισα ανθρώπους σπουδαίους, ανθρώπους με αυταπάρνηση, ανθρώπους αληθινούς χριστιανούς, ανθρώπους ψεύτικους χριστιανούς, έτσι. Όλων των ειδών οι κατηγορίες. Δεν είναι τώρα της παρούσης να σας πω πράγματα τα οποία συνέβησαν και από τα οποία έχω έτσι πάρα πολύ έτσι με καταλάβει το τι, πώς είναι η ψυχολογία ενός ανθρώπου και για ποιο λόγο μερικοί αποφεύγουν να λένε ότι είναι χριστιανοί, ενώ μέσα τους υπάρχει αυτό το ζώπυρο. Και όπως είπαμε, σε ένα αεροπλάνο που πέφτει, δεν υπάρχει κανένας άθεος. Έτσι, τα τελευταία χρόνια λοιπόν είναι η πτώση ενός αεροπλάνου. Φεύγουμε από τη ζωή. Όταν φεύγουμε από τη ζωή λοιπόν, σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά τι αφήνουμε πίσω μας και τι θα πάρουμε. Θα πάρουμε μια καλή ψυχή, μια ψυχή η οποία είναι καθαρή, ή θα πάρουμε μια ψυχή η οποία ακόμα δεν έχει εξηλωθεί μπροστά στα μάτια του Θεού. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Θα το σκεφτεί κανείς
όταν έρθει εκείνη η στιγμή που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, έτσι, και θα πάμε σε έναν άλλο κόσμο. Άρα το βασικό, κύριε Τζαγκλή, το συμπέρασμα είναι ότι κρινόμαστε, όπως είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά τελικά δεν τα κάνουμε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Σήμερα, πολλές φορές στενοχωριόμαστε, προβληματιζόμαστε για την κρίση των αξιών, για την πνευματική κρίση, αλλά αδιαφορούμε όταν βλέπουμε κάτι το οποίο μπορούμε να το στηρίξουμε. Έχουμε πει ότι η προσπάθεια όλων αυτών χρόνων, η κοινή προσπάθεια που έχω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, η σύμπραξη, η συνεργασία, βασίστηκε μόνο σε ένα πράγμα. Στην μετάδοση γνώσεων μέσα από τον πατερικό κόσμο και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Δεν υπάρχει καμία άλλη οικονομική απολαμβή. Μεταλαμπάδευση των δικών μας γνώσεων, των δικών σας γνώσεων, για να μεταδώσουμε. Άρα λοιπόν λέμε, κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους φίλους, να πάρουν τηλέφωνο, να στηρίξουν, να ακούσουμε τις απόψεις, τα ερωτήματα, τα θέματα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους και να στηρίξουν και ανθρώπους για να έρθουν μαζί να βοηθήσουν στην εκπομπή, να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει αυτό το ιδανικό, αυτή την σκέψη, το πώς θα μπορεί να μεταδώσει τα νάματα της Ορθοδοξίας στον κόσμο, γιατί έχουμε πάρα πολύ ανάγκη από αυτό. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η κρίση αυτή είναι πνευματική περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Και αν κάσουμε, κύριε Φεντουλάκη, όλοι το έχουμε ξαναπεί, να το ξαναπέμε, συνέχεια θα το λέμε. Αν πέσουμε στα γόνατα όλοι οι Έλληνες και παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει, θα μας βοηθήσει και θα βγούμε από αυτές τις απελπιστικές καταστάσεις. Να είστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι προσεύχονται για μας, για την Ελλάδα, για την Κύπρο και για όλα αυτά που συμβαίνουν και μας κάνουν οι φίλοι μας και οι εχθροί μας. Κάτι όμως που είπατε προηγουμένως και κάτι που βασανίζει τους ανθρώπους συνήθως σε αυτή την περίοδο που θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο, είναι αν υπάρχει αιώνια ζωή, αν υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Ναι, ναι. Και εκεί πάνω θα σας έλεγα ένα περιστατικό που πρόσφατα και εγώ το άκουσα. Ναι, πείτε μας. Το διάβασα, το είδα στο ίντερνετ, να σας πω την αλήθεια, από τον πατέρα Νίκονα, τον Αγιορίτη. Πατήρ Νίκον. Το λέω και για νεότερους ανθρώπους που επισκέφτονται το site, να το δούνε. Ο πατήρ Νίκο, λοιπόν, ο Αγιορίτης, έλεγε μερικές ιστορίες, τον είχαν καλέσει σε κάποια ενορία και μιλούσε. Έτσι, μέσα στα άλλα που είπε, συγκράτησα δύο. Σήμερα θα πω το ένα, γιατί η εκπομπή είναι. Δεν μπορούμε εδώ να τα λέμε όλα και στην ίδια στιγμή, ας πούμε, κλπ. Θα πω ένα όμως που μου έκανε εντύπωση. Λέει λοιπόν ο πατήρ Νίκον ότι κάποιος ταξιτζής πήρε μια κοπέλα από το αεροδρόμιο να τη φέρει στην Καλυθέα. Σοβαρή η κοπέλα, πιάσανε συζήτηση εκεί πέρα, του είπε ότι λέγεται Σοφία, ότι ο πατέρας της έχει κάποια σπίτια που νοικιάζει στη Ζάκυνθο και η μητέρα της είναι από την Πάρο. Και τώρα τελευταία λέει τακτοποιεί και τα περιουσιακά της. Είπανε πολλά, φτάσανε στην Καλυθέα, ανοίγει το πορτοφόλι της η κοπέλα να πληρώσει και την ώρα που ανοίγει το πορτοφόλι της να πληρώσει, της λείπουν 15 ευρώ. Είχε 40, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Και της λείπουν 15 ευρώ. Λέει, μην ανησυχείτε, θα ανέβω στο δεύτερο όροφο. Λεγόμαστε Τάδε και είναι στο δεξιό διαμέρισμα, στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας. Για να σας ησυχάσω, θα σας πω ότι σε 2 λεπτά θα είμαι κάτω και θα σας τα φέρω. Περνάνε 2 λεπτά, 3 λεπτά, 4 λεπτά. Ανησυχεί λίγο ο ταξιτζής. Κορνάρει λίγο. Περνάνε 10 λεπτά, θα βγει έξω. Λέει, θα βγω έξω και θα πάω να δω τι γίνεται. Λέει, γιατί να μου φάνε τα λεφτά μου, ας πούμε. Ανεβαίνει στο δεύτερο όροφο, χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού, το βρήκε. Βγαίνει μια κυρία. Τι θέλετε, κύριε, του λέει. Ναι. Λέει αυτός, τι θέλω. Περιμένω τόση ώρα τη Σοφία, διότι λείπουν 15 ευρώ, ας πούμε, και πρέπει να φύγω κι εγώ. Ναι, ναι. Είμαι εργαζόμενος άνθρωπος. Ναι. Μα λέει αυτή, τι περιμένετε, λέει τη Σοφία, και αρχίζει, πιάνει το κεφάλι της και αρχίζει και φωνάζει. Τάχα ο άνθρωπος, βγαίνει ο πατέρας τώρα του σπιτιού έξω. Και λέει, κύριε, τι της είπατε, λέει, της γυναίκας μου και την αναστατώσατε, λέει, τι θέλετε, ποιος είστε. Λέει, είμαι ταξιτζής και έφερα τη Σοφία από το αεροδρόμιο. Και η Σοφία μου χρωστάει 15 ευρώ. Δεν είναι για τα 15 ευρώ, αλλά γιατί να τα χάσω, είμαι εργαζόμενος. Ναι, ναι, είπε ο ταξιτζής. Ναι, ναι. Ο ταξιτζής είπε αυτό. Λοιπόν, και ο γέρος άρχισε να κλαίει και να πιάνει το κεφάλι του κλπ. Και του λέει, έλα να δεις, βρε άνθρωπέ μου, η Σοφία έχει πεθάνει, του λέει, εδώ και ένα χρόνο. Ορίστε, λέει, να η φωτογραφία της. Ήταν αυτές οι φωτογραφίες που βάζουν στις κηδείες, έτσι. Τα χάσε αυτός, δεν το πίστεψε. Μπήκε μέσα στο σπίτι και άρχισε να φωνάζει. Σοφία, 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 στα δωμάτια μέσα. Οι άλλοι να σπαράζουν, ας πούμε, από το κλάμα. Όταν είδε και απόγειο ότι δεν υπάρχει η Σοφία εκεί μέσα, ναι. Λέει, ακούστε να σας πω, λέει. Νομίζω ότι είμαι κανένας απατεώνας, λέει. Με συγχωρείτε, λέει. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, λέει. Λέτε ότι η Σοφία έχει πεθάνει. Εντάξει. Εγώ όμως την πήρα από το αεροδρόμιο και την έφερα εδώ. Και μάλιστα συζητήσαμε τόσα πράγματα. Θα ήξερα εγώ ότι εσείς, έχουμε ξαναευρεθεί ποτέ, θα ήξερα ότι εσείς έχετε σπίτια στη Ζάκυνθο και τα νοικιάζετε
και ότι η κυρία από εδώ έχει περιουσιακά στην Πάρο. Πώς θα τα ξέρω όλα αυτά? Όταν λέγανε όλα αυτά, δώσ' του κλάμα οι γέροντες. Και ο πατέρας και η μητέρα της Σοφίας. Τέλος πάντων, κάτσαν, ηρεμήσαν λιγάκι, πιάνε καφέ. Λέει, είναι ανεξήγητο το πώς εσύ είδες τη Σοφία τη στιγμή που εμείς ξέρουμε ότι η Σοφία έχει πεθάνει ένα χρόνο τώρα. Αλλά κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ. Έλα, λες στο μνημόσυνο της μετά από τρεις μέρες. Και όταν έγινε το μνημόσυνο, είχε πάει ο ταξιτζής στο μνημόσυνο της Σοφίας. Τώρα, αυτή είναι επίσκεψη, κύριε Φουντουλάκη, από τον άλλο κόσμο. Τέτοια έχουν γίνει πολλά. Οι εφημερίδες πώς θα τα γράψουν? Ποιος δημοσιογράφος θα τολμήσει να τα πει, αν δεν είναι τολμηρός? Και εγώ δεν θα τολμούσα να τα άκουγα από έναν σοβαρό άνθρωπο, τον πατέρα Νίκονα, έτσι. Γιατί θα σου πούνε ότι είσαι. Σίγουρα. Γραφικός. Γραφικός. Δεν σκουταμάρες. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει... Επιστημονικός δεν στέκει κλπ. Πρέπει να έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή, ναι, να δούμε όλα αυτά, αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Και να αξιολογούμε και αυτά που συμβαίνουν σε εμάς. Σε εμάς. Αυτό είναι. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι, πριν προχωρήσουμε και που πούμε και άλλα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ ένα λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Και να προχωρήσουμε σε κάποιο. Γιατί τώρα ο Θεός το έκανε αυτό? Γιατί έστειλε τη Σοφία? Γιατί η Σοφία ήρθε όπως ήταν? Α, για το μεταξύ λέει, να σας περιγράψω εγώ τη Σοφία. Λέει. Η Σοφία είναι με τρίο αναστήματος, έχει καστανά κοντά μαλλιά και πράσινα μάτια. Και φοράει μικρό τακούνι στο, με ένα μπέζ ταγιέρ. Όταν τα ακούσαν αυτά αυτοί οι άνθρωποι, τρελαθήκανε, διότι η περιγραφή ήταν τέλεια όπως ακριβώς ήταν η κόρη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί ο Θεός το κάνει. Εγώ λέω, με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι θα σας πω. Ίσως κάποιος από τους τρεις να μην πίστευε στην αιώνια ζωή, ναι, και να είχε μεγάλη αμφιβολία. Ο πατέρας, η μάνα, ο ταξιτζής, δεν ξέρω ποιος. Δεν κάνει ο Θεός τέτοια πράγματα έτσι για να τα κάνει, αλλά έχουν κάποιο σοβαρό σκοπό για να γίνουν. Δεν γίνονται έτσι τυχαία αυτά τα πράγματα. Ναι. Ο Θεός δεν κάνει κάτι το τελείως έτσι για δίχως σκοπό. Ναι. Το κάνει γιατί υπάρχει κάποιος σκοπός. Επομένως, κάποιος από τους τρεις τώρα θα έβαλε λίγο μυαλό και θα κατάλαβε ότι πράγματι υπάρχει αυτός ο κόσμος. Και πολλά άλλα έχουν συμβεί. Να πω ένα ακόμα για να μην σας κουράσω. Μόνο ένα μικρό, πάρα πολύ μικρό. Είναι μια κοπελίτσα 12-13 χρονών, η οποία κοιμάται και στον ύπνο της έρχεται ο παππούς, ο οποίος παππούς έχει πεθάνει μερικά χρόνια πριν. Ναι. Και της λέει, Μαρία, σήμερα θα έρθω να πάρω τη γιαγιά. Κοριτσάκι μικρό ήτανε. Αλλά πες, λέει, σε παρακαλώ, οπωσδήποτε να το πεις στον μπαμπά, να μην στεναχωρηθεί που θα φύγει η μαμά, η γιαγιά σου δηλαδή, η μητέρα του πατέρα της. Σηκώθηκε το κοριτσάκι, θεώρησε καλό, όπως το θυμόταν το όνειρο, και πάει στον μπαμπά και λέει, μπαμπά, είδα τον παππού στον ύπνο και μου είπε θα πεθάνει η γιαγιά. Έτσι πως τα παιδιά είναι και λίγο έτσι ομά, ε. Ναι, ναι, ναι. Θα πεθάνει η γιαγιά, λέει, σήμερα. Λέει, ρε εσύ, τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες, λέει. Άκου, λέει, θα πεθάνει η γιαγιά. Η γιαγιά προηγουμένως είμαστε μαζί και συζητάγαμε, λέει, και είναι μια χαρά. Παπά, είδα στον ύπνο με τον παππού και μου το είπε. Και μου είπε να σου το πω, αλλά μου είπε να σου πω να μην στεναχωρηθείς. Διότι πρέπει να φύγει, λέει η γιαγιά. Ναι. Έρθα, με τρελάνεις εσύ και λοιπά. Η γιαγιά, για το μεταξύ, κοιμόταν στο κρεβάτι. Αυτός ανησύχησε, πάει κοντά να τη δει, την κοιτάει και το πρόσωπό της ήταν αλλοιωμένο. Του φάνηκε κάτι περίεργο. Την κουνάει, τίποτα, η γιαγιά είχε φύγει. Ναι. Και αυτά από τον πατέρα Νίκονα, από το site αυτό, παρακαλώ, μας πείτε, ναι, για να μην με διαψεύσει, να το δει το site αυτό που τα λέει ο πατέρα Νίκονα από το Άγιον Όρος. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Ναι, μπορεί το κάποιον να ελέγξει. Διασταυρώσει αυτά τα πράγματα. Διασταυρώσει και όλα αυτά. Κάποιον από αυτούς τα ξέρει αυτός. Θα τα δούμε όλα αυτά και στο διάλειμμα. Πριν περάσουμε στο διάλειμμα, δούμε, επειδή μιλήσαμε για την ψυχή, είπε έτσι ωραία πεσαντικά, το οποίο είναι παρμένα έτσι, από μια ιστοσελίδα ο κ. Ζακλής. Μπορεί κάποιος να τα διασταυρώσει όλα αυτά. Βλέπουμε τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει που μιλούν για όλα αυτά τα θέματα. Μιλήσαμε για την ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους, τους πατέρες Εκκλησίας. Η έννοια της ψυχής σε όλα αυτά τα βιβλία κάνουμε ένα ταξίδι στον χώρο της φιλοσοφίας. Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Σωκράτης. Βλέπουμε την αξία του νοός. Είναι ο νους του ανθρώπου. Επίσης, ο Αριστοτέλης τόνισε ότι ο άνθρωπος έχει το αθάνατο μέρος της ψυχής μέσα από το νου του. Και τα ζώα, λέει ο Αριστοτέλης, και τα φυτά έχουν κατώτερη μορφή ψυχής. Τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πατερική σκέψη, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα χαρίσματά μας. Είμαστε εικόνα του ίδιου του Θεού. Μπορούμε να γίνουμε κατά χάριν Θεοί, να φτάσουμε κατ' οικονομία στη θέωση, μιλάω και την ένωση των τριών προσώπων, μέσα από την αγάπη, κοινωνία της αγάπης, πάντα σε μια απλή κατανοητή γλώσσα για να απαντήσουμε μέσα από αυτά τα βιβλία στα ερωτήματα, στις ανησυχίες του καθημερινού ανθρώπου. Στα άρθρα που έχουν γραφτεί σε εφημερίδες αυτά τα βιβλία, μιλούν ότι μπορεί να
μας βοηθήσουν και να βοηθήσουν τον καθημερινό άνθρωπο να ξεπεράσει το άγχος του, να ξεπεράσει προβληματισμούς του, γιατί η γνώση, όπως είπε ο Πλάτωνας, είναι η κορονίδα των αρετών, μπορεί να μας βοηθήσει, να μας ενθαρρύνει. Μας ταξιδεύει ουσιαστικά ένα καλό βιβλίο. Εδώ το βιβλίο, μένουμε για λίγο στο βιβλίο αυτό, Φύση και Σιωπή στον Πλοτίνο, στον Νεοπλατωνισμό. Σήμερα μιλάμε για ένα τελετουργικό χαρακτήρα. Και η θρησκεία έχει ένα μυστηριακό χαρακτήρα και η ψυχολογία μέσα από την ψυχανάλυση έχει την κάθαρση και έχει τις δικές μεθόδους. Όλα αυτά οι μέθοδοι που αναλύουμε της θεολογίας έχουμε μέσα το μυστηριακό χαρακτήρα, έχουμε το σώμα και το αίμα στην πατερική θεολογία μέσα από τη Θεία Λατρεία, το σώμα και το αίμα του ανθρώπου που γίνεται άρτος και ο ίνος. Όλα αυτά και το βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο, το πιο καινούριο ουσιαστικά από όλα τα βιβλία, μιλάει για τη σχέση, το πάντρεμα των δύο αυτών κόσμων. Μπορείτε λοιπόν να συνεχίσετε την επικοινωνία, να αφήσετε ερωτήματα. Περνάμε στο διάλειμμα, θα επικοινωνήσουμε με το τηλεφωνικό κέντρο, να δούμε τα δικά σας ερωτήματα, τα δικά σας θέματα και θα επανέλθουμε. Επανερχόμαστε πολύ γρήγορα. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής, μιλάμε σήμερα για τον μυστικισμό, μιλάμε σήμερα για τη μυστική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, όλα αυτά που μπορούν να συμβούν στον ανθρώπινο νου. Ο άνθρωπος έχει την λογική, έχει το νου, έχει το πεπερασμένο ανθρώπινο νου, όμως μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, μπορεί να, όπως μας λέει η πατερική θεολογία που τα αναλύει όλα αυτά στα βιβλία, τα οποία εγώ έχω συγγράψει, λέμε παράλληλα και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που μιλάω για όλα αυτά τα θέματα, μιλάω για την ησυχία, την περιφρόνηση των υλικών πραγμάτων, την ενδοσκόπηση. Και επειδή ένας φίλος ρωτάει αυτή τη στιγμή από ό,τι με ενημερώνουν, τι είναι η ενδοσκόπηση, σε έναν ορισμό που πολλές φορές, έναν πρόχειρο ορισμό που πολλές φορές μπορούμε να δώσουμε, είναι η αυτοπαρατήρηση σε βάθος. Επίσης, παρακολουθώ τις κινήσεις τις οποίες κάνω, μέσω αυτών εντοπίζω τα κεκριμένα, τα κρυμμένα συναισθήματά μου και μέσω αυτών των συναισθημάτων φτάνω στις ανομολόγητες σκέψεις. Η μευτική, όπως παρουσιάζονται σε όλα αυτά τα βιβλία, του Σοκράτη, είπαμε το περιστατικό με τον Σοκράτη που ουσιαστικά τόνισε ότι στις συνομιλίες, στις διαλλαγές τις οποίες κάνουμε, θα πρέπει να κυριαρχεί το χρήσιμο, το ωφέλιμο, κάτι που μας βοηθάει ψυχικά. Έτσι λοιπόν σε όλα αυτά τα βιβλία προσπαθώ να παρουσιάσω τον κόσμο της φιλοσοφίας, την ιστορία της φιλοσοφίας και την σύζευξη αυτή με την πατερική σκέψη. Ένα λογοτεχνικό βιβλίο, η Φύση και Σιωπή στον Πλοτίνο, Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία. Βλέπουμε τη στιχογραφία του μεγάλου μετεώρου, ουσιαστικά θέλοντας η πατερική θεολογία να, και ο χριστιανισμός και η ορθοδοξία να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία είπαν και τις αλήθειες των μεγάλων φιλοσόφων και τους θέτει σε περίοπτη θέση στις στιχογραφίες. Και υπάρχουν τοιχογραφίες των φιλοσόφων στο Μεγάλο Μετέωρο και στα Ιωάννα και παντού. Και πριν κλείσουμε τα θέματα αυτά, τα οποία αντλούμε στοιχεία από αυτά τα βιβλία, βλέπουμε ένα άλλο ερώτημα πολλές φορές, το οποίο παρουσιάζει το βιβλίο μου στο «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», κύριε Ατζακλή, είναι
Αν υπάρχει μεταθάνατο ζωή, το μεγάλο ερώτημα των ανθρώπων σήμερα. Μιλάμε για μυστική ένωση, μιλάμε για το πάτημα Χριστού και Αχτίστου διαμέσου της αγάπης, διαμέσου της κάθαρσης. Η κάθαρση υπάρχει στην αρχαία τραγωδία, υπάρχει στη φιλοσοφία, υπάρχει στη θεολογία, υπάρχει παντού. Να δούμε λοιπόν απλά πρακτικά, αν υπάρχει μεταθάνατο ζωή, ρωτάει. Αν υπάρχει μεταθάνατο ζωή, ασφαλώς. Ναι. Είναι γεγονός ότι μέσα στο πιστεύω λέμε τη λέξη προσδοκώ. Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Δηλαδή, προσδοκώ, επιθυμώ, περιμένω την αιώνια ζωή. Υπάρχει αιώνια ζωή. Δεν είναι αυτή η ζωή εδώ 60-70 χρόνια, τα οποία τελειώνουν 10, 20, 30, 40 ακόμα και τελειώσαμε, αλλά υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτοί προσπαθούν να κερδίσουμε και αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού, να κερδίσει για την αιώνια ζωή. Δίχως να στραπατσάρει αυτή τη ζωή που ζει, έτσι. Αλλά να την έχει σαν εφαλτήριο αυτή τη ζωή για να μεταβεί στην αιώνια ζωή. Και από το Ευαγγέλιο, από το Δευτερονόμιο, από την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε ακριβώς εκεί που λέει ότι απαγορεύεται στους πιστούς ανθρώπους να επικοινωνούν και να ενοχλούν τους κεκοιμημένους. Γιατί το λέει αυτό, αν δεν υπήρχαν κεκοιμημένοι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο και κοιμήθηκαν. Ναι, ναι. Και πριν περάσουμε στις ερωτήσεις των τηλεθεατών, θα επιμείνω λίγο περισσότερο σε αυτό. Έχουμε εκεί στην παραβολή του Λαζάρου και του φτωχού Λαζάρου και του πλουσίου, κύριε Φουντουλάκη, έχουμε ένα διάλογο. Όταν πέθανε ο πλούσιος, βρέθηκε, λέει, στον τόπο των βασάνων. Εκεί πέρα λοιπόν, στον τόπο των βασάνων, σκέφτηκε να μιλήσει με τον Αβραάμ που έβλεπε απέναντί του μαζί με τον Λάζαρο. Και έχουν ένα διάλογο και του λέει ο. Ναι. Λοιπόν, μιλάνε οι ψυχές, έτσι. Μιλάνε οι μεταθάνατον άνθρωποι. Γιατί η ψυχή είναι ολόκληρος άνθρωπος. Δεν έχει το βρίσκεται σώμα. Βρίσκεται παντού η ψυχή, όπως είναι παντού. Δεν έχει το σώμα. Δεν έχει το σώμα. Ναι, βρίσκεται παντού. Δεν έχει το σώμα, αλλά έχει την αντίληψη. Έχει όλα αυτά τα στοιχεία που έχει η πνευματική ουσία του ανθρώπου. Η ψυχή είναι πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου, έτσι. Επικοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα η ψυχή. Θυμάται η ψυχή, ενεργεί η ψυχή, αγαπάει η ψυχή, έτσι. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι ο άνθρωπος, είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου. Βέβαια δεν είναι συνδεδεμένη με το σώμα για να είναι ολόκληρος ο άνθρωπος, αυτό είναι γεγονός. Άρα λοιπόν έχουμε και μέσα από το Ευαγγέλιο μας λέει ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή. Η μεταθάνατο ζωή είναι ένα γεγονός αναφυσβήτητο, αδιαφυσβήτητο για εκείνους που πιστεύουν στον χριστιανισμό. Αυτή τη ζωή είναι η ουράνια ζωή για την οποία μας λέει ότι θα κερδίσουμε όταν μετά την κρίση είχαμε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, άλλοι θα πάνε στα δεξιά, δηλαδή προς το Θεό, και άλλοι θα πάνε προς το Σατανά. Με βάση τις πράξεις τους, έτσι. Με βάση τις πράξεις, με βάση την πίστη τους και με όλα αυτά. Και αυτό έχουμε θα έλεγα πει, ναι. Να μην απογοητευτεί κανείς, γιατί είναι εύκολο, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Είναι πολύ εύκολο, νομίζω, πάρα πολύ εύκολο να πάμε κοντά στο Θεό. Πρώτα απ' όλα να αγαπάμε τον Χριστό. Αν αγαπήσουμε τον Χριστό, έχει ανοίξει ήδη μια δίωδος, διότι η αγάπη αυτή και η πιστή, το ότι πιστεύουμε στον Χριστό έτσι, και ακολουθούμε τον Χριστό, το καταδύναμε. Δεν είμαστε τέλειοι, το καταδύναμε. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Δεν είμαστε τέλειοι, είμαστε ατελείς άνθρωποι. Αυτό ακριβώς όμως μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στην αιώνια ζωή, κοντά στον Χριστό. Να μην πάμε στον τόπο της καταδίκης. Στον τόπο του μαρτυρίου. Και αυτή δεν τελειώνει ποτέ το μαρτύριο, δεν τελειώνει ποτέ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι εύκολο να σωθεί κανείς, να έχει ένα πνευματικό, όπως το λέτε και εσείς πολλές φορές, να έχει ένα πνευματικό, να έχει εξομολόγηση, να αγαπάει τον πλησίον του και τον Θεό και να είναι κοντά στην Εκκλησία. Να είναι κοντά στην Εκκλησία. Σαφώς υπάρχει και κάτι άλλο που σημαντικό, υπάρχει και η προσευχή. Ασφαλώς. Η ακατάπαστη προσευχή, η αυτοσυγκέντρωση, η απάθεια και η ατσακλή πολλές φορές. Όλα αυτά, όλα αυτά. Μπορεί να φτάσει και να βοηθήσει. Αν μπει κανείς στην Εκκλησία, βοηθάει. Βεβαίως, βεβαίως. Ο μυστηριακός χαρακτήρας, η τελετουργία αυτή που υπάρχει, ο τελετουργικός χαρακτήρας, πόνο ακολουθίες στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που όπως λέει και ο Πλάτωνος, τα μεγάλα ουσιαστικά όπως δεν μπορεί να τα περιγράψει, είναι ανέκφραστα, δεν εκφράζονται με λόγια. Ο Πλάτωνας μίλησε για τον κόσμο των ιδεών, εκεί που υπάρχουν ιδέες ουσιαστικά, υπάρχει ο υπερουράνιος τόπος. Και επίσης ο άνθρωπος καταλήγοντας μπορεί να φτάσει και στην έκσταση. Μπορεί να φύγει από τα υλικά πεπραγμένα, το που λέει και ο Απόστολος Παύλος μέσα στην Καινή Διαθήκη, ότι έφυγε. Πήγε στον... Ναι, που έφτασε στο τρίτο ουρανό. Μέχρι τρίτου ουρανού. Άρα μπορεί να συμβούν όλα αυτά.
είπαμε για την αγάπη, την απάθεια. Σήμερα παντού υπάρχει η νευρικότητα, η εγωπάθεια, τα πάθη. Βλέπουμε πολλές φορές σήμερα να μην μπορεί όπως αυτά στην απάθεια, να υπάρχει μια νευρικότητα, να φωλιάζουν μέσα τα πάθη, να ριζώνουν βαθιά. Και σήμερα σε έναν άνθρωπο όταν του μιλάς, συνεχώς εκνευρίζεται και δεν έχει την παραμικρή υπομονή. Κάτι χάσαμε πολλά στοιχεία. Τα οποία, ναι, χάσαμε, θέλετε να πείτε κάτι. Είναι το αξιακό σύστημα της κοινωνίας. Να απαντήσουμε λίγο στις ερωτήσεις. Ναι. Να θυμίσουμε ότι προχτές είπαμε για τον 22ο ψαλμό του Δαβίδ, ενώ είναι ο 21ος, να με συγχωρούν, εγώ το είπα το λάθος, όχι ο κ. Πιντοδάκης, εγώ είπα. Είναι ο 21ος ψαλμός του Δαβίδ που περιγράφει τη Σταύρωση του Χριστού, ακριβώς σαν τη βιντεοσκοπή. Έτσι, 1000 χρόνια πριν την περιγράφει. Λοιπόν, ακριβώς είναι ο 21ος ψαλμός και όχι ο 22ος που είπα εγώ. Τώρα μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Βεβαίως, πριν απαντήσουμε, ναι, αμέσως θα και μετά να πάμε στο Ευαγγέλιο. Και θα πάμε και στο Ευαγγέλιο. Απλά να τονίσω ότι εμείς εδώ πρεσβεύουμε σαν εκπομπή, είμαι υπέρμαχος θειασότης και της άποψης ότι θα πρέπει να ακολουθούμε και την αυτογνωσία του Μεγάλου Σοκράτη, ότι θα πρέπει, αγαπητοί φίλοι, κυρία Τζαγλή και κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, να αφιερώνουμε λίγα λεπτά ή μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνουμε απολογισμό των πράξεών μας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, δεν αλλάζει η κοινωνία, δεν αλλάζει τίποτα, αν νομίζουμε ότι όλα πρέπει να παραμένουν τα ίδια. Δεν μπορεί να αλλάξει σαν σύστημα, σαν κοινωνία, σαν δομή της κοινωνίας, αν δεν ξεκινήσουμε από την ως αφετηρία τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι, σαν αρχή έχει εμάς. Ξέρετε, γιατί σήμερα, μας πήγε τη γνώμη σας, λένε πολλοί ότι δεν μπορώ να αλλάξω κάτι εγώ. Ότι άλλοι μπορούν να τα αλλάξουν. Όχι. Εμείς λέμε εδώ σαν εκπομπή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι, να προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε με το βήμα αυτό το οποίο έχουμε, να μεταδώσουμε, να μεταφέρουμε, γιατί σήμερα διαμέσου και του διαδικτύου, διαμέσου και της τηλεόρασης, έχουμε εικόνα παντού, παντού υπάρχει διαδίκτυο, παντού υπάρχει τηλεόραση, άρα μπορούμε να επηρεάσουμε και να ακουστεί ο λόγος των φιλοσοφικών κειμένων και ο λόγος του Ευαγγελίου. Άρα έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν πρέπει να βγάζουμε κι εμείς, κυρία Τσακλή. Τα κοινωνικά συστήματα. Το μερίδιο ευθύνης. Ένα μεγάλο λάθος, κύριε Φουντουλάκη. Νομίζουν ότι θα αλλάξουν συλλήβδιν όλη την κοινωνία με νομοθεσίες, με προτροπές, με ρετσέτες. Δεν γίνεται έτσι. Ο Χριστός τι είπε? Θα αλλάξει ο καθένας μέσα στην καρδιά του. Με το να αγαπήσεις τον Χριστό και να είσαι άνθρωπος της προσευχής, της υπομονής, της εγκαρτερήσεως και της αγάπης. Έτσι αλλάζει ολόκληρη η κοινωνία. Αν κάθε μια μονάδα της κοινωνίας γίνει χριστιανική, τότε θα έχουμε παράδεισο κάτω στη γη. Δεν γίνεται να λες, αλλά Στάλιν, πρέπει να κάνουμε αυτό. Θα δουλεύουμε όλοι και αυτά. Δεν δουλεύει ο άλλος. Και αυτό απέτυχε ο Σταλινισμός και όλα τα, όχι μόνο ο Σταλινισμός, και χιλιάδες άλλες απόπειρες που κάνανε κοινωνιστικών προγραμμάτων ή, να το πω έτσι, επιβολής διανόμου. Δεν γίνεται. Πρέπει ο άνθρωπος από μέσα του να θέλει. Κάπως εθελοντικά να θέλει να το κάνει. Δηλαδή η καρδιά του η ίδια να το ζητάει να κάνει κάτι καλό στο συνάνθρωπό του. Γι' αυτό και ο εθελοντισμός είναι μεγαλύτερη δύναμη από τον κρατισμό. Έχει αποδειχθεί αυτό. Έχετε κάνει και μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί κάποιος φίλος ρωτάει τώρα, με ενημερώνουν από τη σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο, ότι έχετε δημιουργήσει κάποια DVD. Τα είπαμε κάποια στιγμή, τα δείξαμε στο διάλειμμα. Είναι και τα DVD. Πείτε μας δύο λόγια, γιατί όλα αυτά βοηθούν αυτά και στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτά που ακούγονται 15 χρόνια στην Πειραϊκή Εκκλησία, τα συγκεντρώσαμε και κάναμε ορισμένα DVD. Ναι. Τα οποία μπορεί κανείς με αυτά τα DVD, τα MP3 να τα πούμε καλύτερα, δηλαδή πυκνοί δίσκοι είναι. Ναι. Να ακούει την ώρα που απασχολείται στο σπίτι για κάτι άλλο. Ένας που κάνει κάποια δουλειά στο σπίτι, ένας που κάνει κάποια δουλειά χειρανακτική στο μαγαζί του, ένας ξυλουργός, οτιδήποτε, μπορεί να ακούει συγχρόνως και τα Ευαγγέλια τα οποία έχουμε συλλέξει εμείς και τα έχουμε βάλει εκεί πέρα. Είναι τα Ευαγγέλια, είναι το τρεμπέλα, το Ευαγγέλιο, δηλαδή είναι το κανονικό Ευαγγέλιο. Και οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου και όλα όσα βρίσκονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και η Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και είναι στη διάθεση όποιου θέλει, με ένα χαμηλό κόστος, πάρα πολύ χαμηλό κόστος, να μπορέσει να τα έχει. Ευχαριστούμε επίσης ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε την εκπομπή. Για τη συνέχισή της, για να συνεχιστεί και αυτή η εκπομπή, βέβαια, γιατί υπάρχουν δυσκολίες. Και νομίζω ότι θα έρθουν και άλλοι ακόμα να μας συντροφεύσουν, να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτά τα θέματα. Πού μπορεί κάποιος λοιπόν να βρει τα DVD για να. Στην Αθήνα στο κέντρο. Στην Αθήνα στο κέντρο, Ζωδόχο πηγή 44. Και στο τηλέφωνο που βλέπετε, ναι, τηλέφωνο που μπορείτε να ρωτήσετε τώρα, αυτή τη στιγμή,
βρίσκεται κάποιος άνθρωπος. Ναι, βεβαίως. Και να ρωτήσει τα βιβλία, τα δικά μου, αλλά και τα DVD του κυρίου Ατσακλή. Υπάρχει μια ερώτηση που πολλές φορές καίει το σημερινό άνθρωπο. Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, λέει στην Αποκάλυψη. Μάλιστα. Μιλάει για τον Αντίχριστο η Αποκάλυψη, για τους δύο προφήτες που δεν έχουν δεχτεί υποστεί τον θάνατο. Πολλοί φίλοι ρωτάνε, θα πείτε αμέσως, υπάρχει απάντηση, υπάρχουν απαντήσεις δίδονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μέσα από τον Θεάτοπο που λέει ουσιαστικά για τα σημεία των καιρών. Ναι, θα κάνουμε κάποια ειδική εκπομπή, αλλά να μας πείτε λοιπόν. Είναι και δύσκολο το θέμα, είναι δύσκολο το θέμα, γιατί μερικοί τρομάζουν, μερικοί το έτσι, πρέπει να το χειριστούμε πολύ ωραία. Λοιπόν, πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Ο χρόνος που θα έρθει ο Αντίχριστος είναι άγνωστος. Γιατί μετά τον Αντίχριστο έχουμε τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Ουσιαστικά ο Χριστός είναι εκείνος που θα καταργήσει τον Αντίχριστο, με την επιφάνεια του στόματός του, μας λένε οι Άγιοι και η Αποκάλυψη. Δηλαδή με ένα φύσημα θα τον καταργήσει. Ναι. Ο Αντίχριστος είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει μέσα του όλη τη δύναμη του Σατανά. Δεν είναι ο ίδιος ο Σατανάς, προσέξτε. Δεν εσαρκώνεται ο Σατανάς, δεν έχει τη δύναμη και την εξουσία από το Θεό να σαρκωθεί ο Σατανάς, διότι και ο Σατανάς, όπως πολύ ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο μου, κύριε ναι. καθηγητά μου, παίρνει άδεια από το Θεό για να κάνει. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, να πειράξω αυτόν, όπως με τον Ιώβ, θυμόσαστε κλπ. Άρα λοιπόν, ο Σατανάς δεν μπορεί, δεν έχει δικαίωμα από το Θεό να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος. Αλίμονα, αν γινόταν ο Σατανάς άνθρωπος, θα είχαμε πρόβλημα. Αλλά μπορεί να μπει το πνεύμα του Σατανά σε έναν άνθρωπο, ο οποίος θα τον θελήσει. Θα θελήσει να το πάρει το πνεύμα του Σατανά, θα το ποθήσει δηλαδή, όσο ποθεί ένας Άγιος το πνεύμα το Άγιο του Θεού, ναι. έτσι ποθεί και ο διάβολος, ο Αντίχριστος, να πάρει το πνεύμα του Σατανά. Επομένως θα είναι ένας σατανοκίνητος άνθρωπος με πολλές δυνάμεις, γιατί θα δώσει ο Σατανάς όλες τις δυνάμεις. Δηλαδή να διαβάζει και τη σκέψη ακόμα κατά κάποιο τρόπο, να πανικοβάλει τους αντιπάλους του, αυτό που κάνει συνήθως ο Σατανάς, έτσι, ο οποίος είναι. Πώς τον λένε, τερορίστας, ας πούμε, υποκριτής, σατανάς, ψεύτης, τερορίστας, έχει όλα τα κακά. Αυτά θα γίνει όμως, για να πούμε την ημερομηνία που δεν μπορούμε να την πούμε ακριβώς, όταν η αποστασία των ανθρώπων προς το Θεό θα φτάσει στο αποκόρυφό της. Πότε θα φτάσει στο αποκόρυφο δεν ξέρουμε. Ένας όμως παρατηρητής έξυπνος θα πει, δεν γίνεται παραπέρα, φτάσαμε στο απροχώρητο, φτάσαμε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Δεν ξέρω τι άλλη αμαρτία που υπάρχει. Κανείς δεν ξέρει με πότε ακριβώς θα γίνουν αυτά. Στα Σόδομα και τα Γόμορα πηγαίνανε οι άντρες με τα κορίτσια τους και οι μάνες με τους γιους τους. Τόσο πολύ είχαν εξωφρενικά αμαρτήσει αυτοί οι άνθρωποι. Αν έρθει και αυτή η αποστασία, τέλος πάντων, θα έρθει και το τέλος του κόσμου για Αντίχριστος. Ναι. Αλλά έχουμε, για να μην απογοητεύσουμε εκείνους που περιμένουν, πρώτα απ' όλα θα μας ειδοποιήσει η Εκκλησία. Δεν πρόκειται εμείς να χάσουμε αυτό το πρόσωπο και να πούμε. Όπως θα πει ο πολλής κόσμος, αυτός είναι σπουδαίος άνθρωπος. Εμείς θα ξέρουμε ότι είναι ο Αντίχριστος. Πρώτα απ' όλα δεν θα κάνει μνήμα για τον Χριστό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ποτέ θα αποφύγει, θα θεοποιεί τον ίδιο τον εαυτό και από εκεί θα το καταλάβουμε. Αλλά θα έρθει ο ερχομός των δύο προφητών, του Ενόχ και του Ηλία, ο οποίος θα πολεμήσει τον Αντίχριστο και θα συμβεί, θα επιτρέψει ο Θεός να του σκοτώσει ο Αντίχριστος και να μείνουν τρεις μήνες πεθαμένοι σε μια πλατεία στην Ιερουσαλήμ, από όπου μετά θα αναστηθούν με φωνή αγγέλου, θα αναστηθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι και θα ανεβαίνουν. Αναστημένοι μπροστά στα μάτια όλη τη ανθρωπότητα. Πώς θα γίνει μπροστά στα μάτια τη ανθρωπότητα, ανεβαίνουν δύο σώματα μόνο με την τηλεόραση. Άρα προφητεύεται και η τηλεόραση. Βεβαίως. Θα επανέλθουμε για αυτό το θέμα πριν πέρασουμε στο Ευαγγέλιο. Και τελειώνω. Ναι. Και το τρίτο σημείο πριν θυμόμαστε, εκτός από τον Ενόχ, το χτίσιμο, είναι το χτίσιμο του ναού του Σολομόντος. Ναι. Μαζί με το 666. Αν αυτά δεν γίνουν, αν δεν σφραγιστούν οι άνθρωποι στο χέρι και δεν χτιστεί ο ναό του Σολομόντος, ακόμα δεν θα έχουμε την έλευση του Αντιχρίστου ή τουλάχιστον. Το κρεσέντο, δηλαδή την τελευταία φάση που θα κάνει εκεί, θα τα κάνει όλα γης μαδιά. Όλα αυτά υπάρχουν στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, γιατί να μην δείτε ότι παρεξηγήσεις. Θα επανέλθουμε στις επόμενες εκπομπές και με άλλα στοιχεία, για να μην δείτε παρεξηγήσεις και θα δούμε και κάποιος μπορεί να εξετάσει την φυσιογνωμία του Αντιχρίστου. Όλα αυτά υπάρχουν στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δυσκολίες όμως υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, να ερμηνεύσει κάποιος όλα αυτά τα στοιχεία του κυρίου Ατζακλή, που είπε και ο κ. Ατζακλής, δηλαδή να τα ερμηνεύσουμε. Το χρονικό διάστημα δυσκολεύεται κάποιος και πολλές φορές πολλοί έχουν δώσει λαθασμένες ημερομηνίες. Έχουν πει ότι θα γίνει τότε, θα γίνει εκείνο και τελικά δεν γίνει απολύτως τίποτα. Οι μάρτυρες έχουν φέρει τέσσερις ημερομηνίες. Και η ενθάρρυνση. Θα γίνει η συντέλεια του κόσμου, λένε. Βεβαίως. Αρχίσαν από το 1902 και φτάσαν μέχρι το 1985. Βεβαίως. Έχουν λαθασμένες ημερομηνίες.
είναι πολλές. Εμείς μένουμε σε αυτά που λέει είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ψευδοπροφήτες, γι' αυτό το κάνουν αυτό. Η ενθάρρυνση λοιπόν του καθημερινού ανθρώπου είναι μέσα από το «ο-ον», αυτός που είναι παρόν, που σημαίνει έτσι, αυτό όπως κατονομάζεται μέσα ο ίδιος ο Θεάνθρωπος μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Εκεί υπάρχει λοιπόν ουσιαστικά η ενθάρρυνση του καθημερινού ανθρώπου και μέσα από τα σοφά λόγια των φιλοσόφων. Και πριν, σε μισό λεπτό περνάει και ο κύριος Τζακλής στο Ευαγγέλιο, αυτό που έχουμε εδώ πέρα καθιερό σε κάθε εκπομπή, να ακούμε τα νοήματα του Ευαγγελίου είναι από αυτό που ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Το κάνουμε έτσι για να μην προκαταλαμβάνουμε εμείς. Είναι η Κυριακή της Συγχωρήσεως. Έτσι, είναι ο Ματθαίος στο 6ο κεφάλαιο και στο στίχο 14 μέχρι 21. Ναι. Ο Ματθαίος είναι ο πρώτος Ευαγγελιστής. Και έχει κεφάλαια, 25-26 κεφάλαια. Στο 6ο κεφάλαιο λοιπόν είναι που μιλάει ο Χριστός στους μαθητές του και τους λέει: «Εάν συγχωρείτε τους άλλους τα παραπτώματά τους, τότε και ο Πατήρ σας στον ουρανό θα συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα». Αυτό το λέμε και στο Πάτερ ημών, Ναι. Το λέμε και στο Πάτερ ημών. Άφεστε τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Έτσι. Πρέπει να συγχωρούμε στους άλλους τα παραπτώματα. Αυτό είναι μια βασική χριστιανική αρχή. Αν δεν συγχωρούμε τον άλλον, δεν μας συγχωρεί ο Θεός. Ναι, ναι. Γι' αυτό μας συμφέρει να συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους. Αυτό να το καταλάβουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Εάν δεν συγχωρείτε τους συνανθρώπους σας τα παραπτώματά τους, τα αμαρτήματά τους, ούτε ο Πατέρας ο Ουράνιος θα αφήσει να συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Όταν δεν νηστεύετε, πάει τώρα στο θέμα της νηστείας. Μην γίνεστε υποκριτές κυθροποί, όπου αφανίζουν και κάνουν το πρόσωπό τους καταβεβλημένο για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αμήν, που σημαίνει αληθώς, αληθινά σας λέγω ότι έλαβαν το μισθό τους αυτοί. Με τους επαίνους των ανθρώπων παίρνουν το μισθό τους. Αυτοί οι υποκριτές που κάνουν ότι είναι άγιοι, έτσι. Η ηθική αμοιβή λοιπόν για την αγιοσύνη τους είναι από τους ανθρώπους, όχι από το Θεό όμως. Το Θεό σου πει, το έκανες, δεν το έκανες για μένα αυτό, δεν το έκανες για τον εαυτό σου, το έκανες μόνο και μόνο για να φανείς τους άλλους. Δεν θέλει ο Θεός να φαινόμαστε στους άλλους ότι είμαστε κάτι. Ναι, ναι. Γιατί αυτομάτως δείχνουμε και έναν εγωισμό. Ότι άλλοι δεν είναι και εμείς είμαστε. Γιατί, αφού είμαστε όλοι το ίδιο σχεδόν. Μια ψυχούλα έχουμε όλοι. Θα παραδώσουμε όλοι μια ψυχή. Εσύ όμως όταν νηστεύεις, άλυψε την κεφαλή σου και πλύνε το πρόσωπό σου για να φαίνεσαι χαρούμενος. Θέλει τους μαθητές του Χριστός και όλους τους χριστιανούς εν συνεχεία να είναι χαρούμενοι όταν νηστεύουν. Να μην δείχνουν ότι ταλαιπωρούνται. Να είναι χαρούμενοι νηστευτές. Και ο Πατέρας σου ο Θεός που βλέπεις τα κρυφά θα σου ανταποδώσει την αμοιβή σου τα φανερά. Και μετά πάει για τους θησαυρούς της γης. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς στη γη, όπου η σαπίλα και ο σκόρος τα αφανίζουν και οι κλέπτες τρυπούν τους τοίχους και τα κλέβουν. Πόσοι τώρα είναι από αυτούς που έχουν λεφτά και φοβόνται μην τα κλέψουν και δεν κοιμώνται, έτσι. Να θησαυρίζετε στον ουρανό, όπου ούτε ο σκόρος ούτε η σαπίλα τα καταστρέφουν, ούτε οι κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τα κλέβουν. Τώρα είναι μια παλιότερη εποχή. Σήμερα ανησυχούμε για τα λεφτά που υπάρχουν στις τράπεζες. Γιατί και αυτός είναι ένας θησαυρός κατά κάποιο τρόπο. Όχι, δεν μιλάμε για τα 5 και 7 και 10 χιλιάρικα που έχει ο καθένας να αντιμετωπίσει μια αρρώστια, αλλά αυτούς που έχουν 100 και 200 και 1000 και 1 εκατομμύριο ευρώ. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι. Αυτοί φοβούνται τώρα πάρα πολύ, μην τους τα πάρουν οι φόροι, μην τους τα πάρουν οι αυτοί, μήπως γίνει τίποτα καμιά άλλη. Βλέπετε την αγωνία τώρα στην Κύπρο, που λένε θα πάρουν χρήματα από μέσα από. Και το λέμε πολλές φορές, γιατί πρέπει να έχουμε και πνευματικά εφόδια και όχι μόνο τα υλικά εφόδια. Ναι. Λοιπόν, να μην θησαυρίζετε στη γη όπου τα κλέβουν, αλλά στον ουρανό που ούτε σκόρος ούτε σαπίλα καταστρέφουν, ούτε κλέφτες κάνουν διάρρηξη και κλέβουν. Εννοεί τις αρετές, δηλαδή αυτές οι αρετές οι πνευματικές που δεν κλέβονται από τους άλλους, είναι ο θησαυρός του ανθρώπου. Να είναι ο θησαυρός. Διότι εκεί που είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι η καρδιά σας, λέει. Αυτό είναι όλο το Ευαγγέλιο. Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν τα νοήματα. Ναι, δύο-τρία νοήματα. Ναι, δύο-τρία νοήματα. Πείτε μας λίγο. Εσείς. Ναι, βεβαίως. Εδώ πέρα κάτι. Μιλάει και την συγχώρεση ουσιαστικά για ένα σημαντικό βήμα του ανθρώπου και είναι μέσω της αγάπης και της συγχώρεσης να φτάσει στην ένωση και στην καταχάριν θέωση. Ουσιαστικά αυτό τονίζεται και στο Ευαγγέλιο. Το μεγάλο ζήτημα της νηστείας επίσης, μεγάλη αξία της νηστείας, δεν πρέπει κάποιος να το διατυμπανίζει. Να είναι σκυθροπός, στεναχωρημένος, αλλά να ακολουθήσει τις δραστηριότητές του και μέσα από το παράδειγμά του να κάνει και για το σώμα, νηστεία. Και για το σώμα και για το πνεύμα είναι καλή νηστεία. Και για το σώμα και για το πνεύμα είναι καλή νηστεία.
Πείτε μας και άλλα νοήματα, ναι, ναι, σας ακούμε. Οι ολιγάρχοι, πρέπει να είμαστε ολιγαρχείς. Βλέπετε ότι οι πλεονέκτες εδώ πέρα είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι. Ναι, ναι. Η πλεονεξία, να θησαυρίζουμε συνεχώς και άλλα λεφτά, και άλλα λεφτά, και άλλα λεφτά, και άλλα λεφτά. Αυτό μας κάνει ανθρώπους γήινους, μας κάνει αμαρτωλούς, γιατί παίρνουμε τον κόπο των άλλων ανθρώπων και τον συσσωρεύουμε. Θα πρέπει τα λεφτά να κυκλοφορούν. Γι' αυτό λέγονται χρήματα, γιατί χρειάζονται, είναι χρήσιμα. Να τα παίρνεις, να τα δίνεις στον άλλον, να εξυπηρετείται και να εξυπηρετείται και ο άλλος κλπ. Εκείνος που τα κρατάει, τα μαζεύει κλπ. Δεν κάνει καλό στην οικονομία και στους αδερφούς του. Η συγχωρητικότητα λοιπόν. Να θυμηθούμε τον Κύριο, ο οποίος συγχώρεσε τους σταυρωτές. Με εκείνο το περίφημο άφεσαι αυτής, πάτερ, άφεσαι αυτής, σου γάρι, είδα την ποιούση. Υπάρχει υψηλότερη κορυφή πνεύματος και ψυχής από αυτή του Χριστού, όταν συγχωρεί τους σταυρωτές του και λέει δεν πειράζει, μην τους υπολογίσει. Πρέπει να πείτε ένα επίλογο, κύριε Τζακλή, από όλα αυτά αυτή που ακούσαμε σήμερα, για να κλείσουμε. Τι φοβερό πράγμα. Ένα συμπέρασμα. Δεν ξέρουν, συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Το λέμε εμείς κάθε φορά αυτό. Συγχώρεσέ τους, Θεέ μου, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Το λέμε εμείς αυτή. Πείτε μας λίγο ένα συμπέρασμα από όλα αυτά. Πού θέλετε έτσι δύο λόγια να σταθείτε και να πω και δύο λόγια να κλείσουμε. Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος. Ναι, ναι, περνάει η ώρα. Ο χρόνος είναι. Εγώ θα έλεγα ότι δεν συγχωρούμε από βλακώδη εγωισμό, Γιώργο μου. Το κρατάμε μανιάτικο. Αυτή η μνησικακία στρέφεται και εναντίον μας. Ναι, έχετε δίκιο. Και το Θεό διώχνει και το Άγιο Πνεύμα διώχνει η μνησικακία. Όταν θυμόμαστε κάτι που μας κάνανε, όπως η Καμίλα που δεν ξεχνάει, και ο ελέφαντας λένε ότι μπορεί να σε περιλούσει μετά με νερό μετά από 30 χρόνια που ναι, 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 του έχει κάνει κάτι κακό. Δεν είμαστε ούτε ελέφαντες ούτε καμήλες. Είμαστε άνθρωποι. Και άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να πηγαίνουμε προς τον αγιασμό μας. Επομένως πρέπει να μην έχουμε μνησικακία, να συγχωρούμε, πάρα πολύ να συγχωρούμε και καθημερινά να συγχωρούμε ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν φταίξει. Αυτή λοιπόν η μοχθηρία, η εκδικητικότητα και το μίσος είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον άνθρωπο. Ίσως να προκαλεί η μνησικακία και η ασυγχωρητικότητα και η εκδικητικότητα να προκαλεί την παθογένεια του καρκίνου. Να είναι ένας λόγος δηλαδή και αυτός που παθαίνει ο άνθρωπος ανήκει στις βλάβες στην υγεία του. Στην υγεία του. Καρκίνος, θα επανέλθουμε. Όπως είναι Τζακλή. Η πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος από το μίσος και την ταραχή που αισθάνεται ο άνθρωπος. Ναι, να είστε καλά. Άλλος ναι, εχθρός είναι η επίδειξη. Να μην επιδεικνυόμεθα. Ναι. Διότι τι να επιδείξουμε, δεν έχουμε φέρει κάτι σε αυτόν τον κόσμο για να επιδείξουμε. Ναι. Θα φύγουμε γυμνοί όπως ήρθαμε. Έχετε δίκιο, Τζακλή. Ματαιώτης δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα ματαιώτη. Περνάμε λίγο πριν κλείσουμε να δούμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει και κλείνουμε. Η ουσία και αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους. Μιλάω μέσα για την κάθαρση, την έλαψη, τον φωτισμό, για την σοφία, ανδρεία, σοφροσύνη, δικαιοσύνη, τις αρετές των μεγάλων φιλοσόφων και του Πλωτίνου και πώς η ψυχή δονείται από αγαλίαση που ευρίσκεται παντού, όπως είπε και για τα περιστατικά που είπε ο κ. Τζακλής, οπότε το μέρος της εκπομπής, και αισθάνεται μια αγαλίαση, μια δόνηση όταν έρθει σε επαφή με το αγαθό. Και τι συμβαίνει με τα θάνατο ζωή, στο όραμα ουσιαστικά ενός μεγάλου Αγίου που είδε ότι στην κόλαση και στον παράδεισο ενοχές τύψεις, ενώ στον παράδεισο είναι το φως και ο φωτισμός, όπως περιγράφει τον Άγιο Σημείο τον Νέο Θεολόγο, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ιστορία του έθνους μας, ιστορία του τόπου μας. Διανύουμε και αυτές τις μέρες τη μεγάλη εορτή της 25ης Μαρτίου. Όλα αυτά με αυτές τις μέρες θα επανέλθουμε και στην άλλη εκπομπή, θα πούμε και άλλα στοιχεία για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Είδαμε και το προηγούμενο βιβλίο «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία», η σχέση των δύο αυτών κόσμων, τι είπαν για την ψυχή, τι είπαν για τον χρόνο. Σε όλα αυτά τα βιβλία, για τις τοιχογραφίες του Μεγάλου Μετεώρου. Μιλήσαμε σήμερα για τον μυστηριακό χαρακτήρα και την ασκητική κάθαρση που είδαμε στον νεοπλατωνισμό. Ο χρόνος, η αξιοποίηση του χρόνου, πώς πρέπει την κλίση που έχουμε πρικιστεί να την αξιοποιήσουμε μέσα από την δημιουργία του κόσμου. Τι συμβαίνει με το πνευματικό σώμα, περιγράψω το βιβλίο, που θα έχει ο άνθρωπος μετά την Δευτέρα Παρουσία. Όλα αυτά, και επειδή ο χρόνος είναι σκληρός, αδυσόπιστος, τηλεοπτικός χρόνος, δεν ξέρω, έχετε πολλά ερωτήματα, προβληματισμούς, συνεχίζουμε την επαφή μαζί σας, τηλεοπτική επικοινωνία, στο τηλέφωνο που βλέπετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να ακούσουμε τα ερωτήματα, τα θέματα τα οποία θέλετε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζακλή. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, επανερχόμαστε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.